Λοιπόν, ξεκίνησε η διάσκεψη, έτσι, με τη σημερινή συζήτηση. Ένα πράγμα μόνο το θέλω να πω πριν πάμε προς το κλείσιμο. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τον κόσμο των κινημάτων, των αγώνων, για αυτούς που είμαστε εδώ και για αυτούς που είναι έξω κλπ. Υπάρχει στον πολύ τον κόσμο της αριστεράς, της ουσιαστικής αριστεράς, μία συζήτηση η οποία ξεκινάει από την ανάγκη του κινήματος, και συμφωνούμε όλοι, από την ανάγκη της ενότητας. Ο καθένας συμφωνεί και καταλαβαίνει ότι η συγκρότηση δυνάμεων είναι χρήσιμη και αναγκαία. Από το να πέσει αυτή η υπερανταραστική κυβέρνηση και πολλές φορές η συζήτηση και το όριό της φτάνει μέχρι εκεί, με διάφορες εκδοχές, λιγότερο ή περισσότερο ριζοσπαστικές. Το δύσκολο, σύντροφοι, στη δική μας την περίπτωση, είναι να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι δηλαδή να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο θα μπορούσε να σταματήσει ακόμα και ένας παγωμένος άνθρωπος. Και να το εξηγήσουμε, γιατί με αυτό θα αναμετρηθούμε ότι αν δεν θέλουμε μία όλο και προς το χειρότερο, όλο και προς το χειρότερο επανάληψη σε όλο και κατώτερο επίπεδο των διλημάτων που φυλακίζουν τον κόσμο της δουλειάς σε συγκεκριμένα όρια, πρέπει αυτά τα όρια να τα σπάσουμε και να τα σπάσουμε τώρα. Αν δει κανείς την ιστορία των διλημάτων και τον τρόπο που τέθηκαν στην ελληνική πολιτική σκηνή, αυτό το πράγμα το καταλαβαίνει πολύ καλά. Στην πρόσφατη ιστορία μόνο να πάμε, το δίλημα, ας πούμε, που έμεινε την περίοδο του 2012-2015 ήταν αριστερή κυβέρνηση, που θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο ή συνέχιση το μνημόνιο. Και σήμερα το δίλημα που μπαίνει είναι δημοκρατική κυβέρνηση με το κοινάρι, στο οποίο κάνει και δίσκες προτάσεις του ΒΕΡΑ25, για να έχει ρεαλιστική αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης, μπας και ελπίσει ο κόσμος περισσότερα, ή Μητσοτάκης, συνέχιση δηλαδή της υπερανταραστικής πολιτικής. Στην Ευρώπη αυτή η ιστορία έχει ολοκληρωθεί και φτάνει σε διλήμματα του τύπου με την ακροδεξιά της Λεπέν ή με τη φιλελεύθερη αντιδραστική δεξιά τύπου Μακρόν ή τύπου, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, Ντράγκη στην Ιταλία. Είναι σύντροφοι αδιέξοδος αυτός ο δρόμος. Εμείς, μικρή δύναμη μπορεί να είναι η αδρασία, αλλά με αρκετά μεγάλη επίδραση στο κίνημα, με πανελλαδική δικτύωση, με σημαντική κοινωνική διασύνδεση, βάζει ένα θέμα. Ότι αυτή η κοινωνία είναι για πέταμα, ότι απαιτείται στρατηγική απάντηση από τη σκοπιά της άλλης κοινωνίας, που είπαν πολλοί σύντροφοι, μιας σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής προοπτικής, ότι ο καπιταλισμός, η αγορά, το κέρδος εκμετάλλευσε το πρόβλημα και όχι κάποια μορφή διαχείρισής της, η νεοφιλελεύθερη ή άλλη, και ότι από αυτή τη σκοπιά, τη στρατηγική που πρέπει να την πούμε και να την τονίσουμε, έχουμε άλλη τακτική αντικαπιταλιστική επαναστατική, έχουμε μια τακτική που στο κάθε σημείο της συγκρούεται με την κυρίαρχη πολιτική, είτε αυτό είναι ο πόλεμος, είτε αυτό είναι το περιβάλλον, είτε αυτό είναι η διαχείριση της καθήκοντος. Και από αυτή τη σκοπιά μπορούμε να ενωθούμε με τις μαχόμενες πρωτοπορίες και να συμβάλλουμε στην ενότητά τους, γιατί η πολιτική μας ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Και συγκροτώντας τις πρωτοπορίες αυτές, πολιτικά, προγραμματικά, θέλουμε να πληθούμε στην εργαζόμενη πρωτοπορία και να ενισχύσουμε τον πολιτικό της αγώνα σε συνολική αντιπάθεση με το σύστημα, σε βαθύτερο αγώνα για τα συμφέροντά τους. Ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος είναι δύσβατος, ξέρουμε ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες των επιλογών μας, έχουμε κάνει συντροφή όμως αυτή την επιλογή και με τον ένα τον άλλο τρόπο θέλουμε να την υπερασπίσουμε με έναν ανοιχτό, συντροφικό, μαχητικό, μαζικό τρόπο στη δύσκολη περίοδο που έρχεται. Γιατί είμαστε πεισμένοι ότι στις εποχές των αποφάσεων υπάρχουν ρεύμα να αναπτύσσονται αντεπαναστατικά, αντιδραστικά, εποχή των τεράτων, αλλά σύντροφοι και επαναστατικά, μαχητικά, καπιταλιστικά και κομμουνιστικά. Εμείς λοιπόν έχουμε διαλέξει το δεύτερο δρόμο και θέλουμε σε αυτόν τον δρόμο να κάνουμε ένα άλμα.
Η πέμπτη συνδιάσκεψη σαν ταξία θέλουμε να είναι μια αφετηρία και ο διάλογος που ξεκινάει από σήμερα να είναι ζωογόνος αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ.